Πάρτε μια ανάσα. Όχι, μια μικρή ανάσα. Την πήρα. Ορίστε. Τι είναι αυτό? Το νέο βιβλίο του Ελευθερίου Ελευθεριάδη. Α, τον πάτησες, ναι. Χαίρετε, είμαι ο πατέρας Θεμιστοκλής και ωραία είναι. Ωραία για μια μικρή ανάσα. Προτού αναφερθώ στο τι δεν πρέπει να πεις σε κάποιον που πονά, θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής. Δεν πλάστηκες ούτε για να πονάς, ούτε για να πεθαίνεις, αλλά ούτε και για να πενθείς. Τότε τι? Πλάστηκες για να ζεις αιώνια σε κοινωνία με τους αδελφούς σου. Ήρθε η πτώση του Αδάμ και της Εύας και έφερε τα πάνω κάτω. Και για να μην γίνει το κακό αθάνατο, ο Θεός επέτρεψε τον πόνο και τον θάνατο. Σκεφτείτε έναν κόσμο όπου οι εγκληματίες, οι παιδεραστές, οι βιαστές θα ζούσαν αιώνια. Αυτό δεν θα ήταν παράδεισος, αυτό θα ήταν μια κόλαση επί γης. Όλα αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέω ο Λευτεριάδης. Θα μου πείτε τώρα, πάτε, ποιος πονάει? Πονάει κανένας? Όχι ρε, όλοι είναι μια χαρά. Ιδίως εδώ στο Ελλάδα. Περνάμε υπέροχα. Αυτή η πάθηση που μας κάνει να μην βλέπουμε τον πόνο του διπλανού μας λέγεται σκλήρυνση άνευ πλάκας, γιατί δεν έχει καθόλου πλάκα και μας οδηγεί στην απομόνωση και τέλος στην κατάθλιψη. Όσοι πάσχουν λοιπόν από αυτή την ασθένεια λένε συνήθως αυτές τις τρεις απαγορευμένες φράσεις που δεν πρέπει να πεις ποτέ σε κάποιον που πονά. 1. Είναι για το καλό σου. 2. Έτσι ήθελε ο Θεός. 3. Υπάρχουν και χειρότερα. Και τότε τι πρέπει να πούμε? Πρώτον, καλύτερα να μην μιλάμε, ιδίως αν δεν έχουμε περάσει τον πειρασμό και τον πόνο που έχει περάσει αυτός τον οποίο πάμε εμείς να συμβουλέψουμε και πάμε να το απαλύνουμε τον πόνο. Δεύτερον, μην αρχίσουμε να δίνουμε υποσχέσεις οι οποίες μπορεί να μην πραγματοποιηθούν, όπως το «όλα θα πάνε καλά» και πού το ξέρεις, και αν δεν πάνε καλά. Τρίτον, όταν νιώθουμε αγάπη και μόνο τότε, και όχι όταν νιώθουμε λύπηση για αυτόν που πονά, μπορούμε να επαναλάβουμε τη φράση που είπε ο Άγιος Γέροντας Ευσέβιος Βήτης όταν επισκέφτηκε τους γονείς ενός 18χρονου που πέθανε. Ήρθα να κλάψω μαζί σας. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Αρέσκω, κοινοποίηση, εγγραφή στο κανάλι και βούρη στα βιβλιοπωλεία για να πάρετε μια μικρή ανάσα. Μικρή ανάσα. Ένα βιβλίο για τον πόνο. Και την ελπίδα. Δεν πλάστηκες ούτε για να πονάς, ούτε για να ποθαίνεις.